δεν πήγα ποτέ γιατί δεν ήμουν επιμελής. Θα ξεκινήσει ο Ματ τώρα να κάνει τη διαδικασία. Όση ώρα εμείς θα κάνουμε τον διάλογο μας με την Tiffany. You can start. Please handle with care. I try. Λοιπόν, Tiffany, θέλω να μας λες λιγάκι τη διαδικασία που ακολουθεί ο Ματ. Καθαρίζει το δέρμα πρώτα. Από τρίχες, να υποθέσω. Ναι, έχουν βάλει οτιδήποτε. Όλα τα σημεία πονάνε το ίδιο. Είναι μια ερώτηση που την κάνουν πολύ συχνά οι τηλεθεατές. Ποια σημεία είναι αυτά που πονάνε περισσότερο και γιατί? Νομίζω είναι αυτά που περνάει το νεύρο πιο στην επιφάνεια του δέρματος. Στον αστράγαλο, στα πλευρά. Ο Ματ μπαίνοντας μέσα μου είπε... Ο Ματ μπαίνοντας μέσα μου είπε ότι αυτή τη φορά θα πονέσω περισσότερο από άλλες φορές. Για ποιο λόγο? Ήδη υπάρχει το τατού. Ναι. Θα πατήσει πάνω στο ήδη τραυματισμένο δέρμα. Why are you staring like that? I'm waiting for you. You can start. Okay. Ίσως να είναι λίγο πιο έντονο από την πρώτη φορά. Okay. Ναι, δηλαδή όταν περνάμε δεύτερη φορά το τατουάζ. Καμιά φορά το νιώθουμε πιο έντονο. Όχι πάντα. Okay. I won't tell you anything. Just do it. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή αισθάνομαι ένα τσιμπηματάκι ως τσουξιματάκι. Δεν μπορώ να πω ότι υποφέρω από τον πόνο. Αλλά είναι κάτι το οποίο το έχω ξανακάνει άλλες 8 φορές στη ζωή μου. Αυτή είναι η ένατη. Είναι σαν να έχεις πάρει ένα ξηράφι και να σε τσούζει το κόψιμο του ξηραφιού. Αυτό το πράγμα είναι αποτελεσματικό. Είναι πόνος που κρατάει ή πόνος που περνάει. Είναι πόνος ο οποίος συνηθίζεται, ρε παιδί μου, δεν σου τεντώνει τα νεύρα. Η Χρύση τα έχει κάνει και ξέρει νομίζω πως... Από ένα σημείο και μετά το μουριάζει κιόλας η περιοχή και το συνηθίζεις. Λοιπόν, Tiffany, θέλω να μου πεις σε ποια ηλικία συνήθως έρχονται και ζητάνε τατουάζ οι πελάτες. Σε όλες τις ηλικίες. Το επιτρεπόμενο από τον νόμο είναι νομίζω μετά τα 18. Πρέπει να είναι ενήλικας κάποιος για να κάνει. Έρχονται μόνοι τους, έρχονται με συνοδεία κάποιον φίλο, κάποιον συγγενή, με τη μητέρα τους, ας πούμε. Οι ανήλικες. Οποιοςδήποτε θέλει να κάνει την πρώτη φορά έτσι και δεν έχει ξανακάνει, το φοβάται. Συνήθως με παρέα. Με παρέα. Τι ζητάνε πιο συχνά οι νέοι σαν τατουάζ? Τώρα λίγο απ' όλα. Υπήρχαν, ας πούμε, κάποια τατουάζ που ήταν της μόδας. Το αστεράκι, το πεταλούδα. Οι καρδούλες. Όλοι κάνανε το ίδιο. Τώρα είναι στη μόδα τα ρεαλιστικά. Αρχίζουν και κάνουν πιο μεγάλα σχέδια. Είναι όλοι που θέλανε τα μικρά κάποτε. Έχουν απενοχοποιηθεί τα τατουάζ βασικά νομίζω πλέον. Οπότε γι' αυτό κάνουν και πιο εύκολα μεγάλα σχέδια. Δεν είναι τόσο περιορισμένοι πλέον. Υπάρχουν σημεία που απαγορεύεται να κάνεις τατού. Απαγορεύεται. Ναι, εννοώ, δηλαδή να μην επιτρέπεται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Έχω δει σε όλο το σώμα. Όχι. Όχι, ε. Ναι. Έχουμε δει ζευγάρια να έρχονται και οι δύο μαζί. Κουράγιο! Έχουμε δει και φίλους. Τι άμεση έχεις δει, ας πούμε, περίεργο να έρχονται και να κάνουν το ίδιο τατουάζ? Συνήθως παρέες. Εγώ μιλάω με το μάτι μου. Συνήθως παρέες. Νεαρά παιδιά, υποθέτω. Ναι, υπάρχουν σημεία που πονάει περισσότερο ή λιγότερο? Κάπου που υπάρχει κόκαλο ή κάπου που υπάρχει δέρμα, νεύρα, πού πονάει περισσότερο? Στα σημεία. Νεύρα. Που είναι ουσιαστικά στο σβέρκο, έτσι. Στα νεύρα. Όχι τόσο. Το πιο περίεργο σημείο που σου έχουν ζητήσει τατουάζ? Δεν μπορώ να σας το πω. Παιδιά, η Λεωνόρα λιώνει εδώ μεταξύ εμείς. Λεωνόρα, για πες. Πονάς πολύ. Ελεονόρα, για πες μας, τι σημαίνει αυτό το τατουάζ που έχεις στο χέρι σου? Είναι ένα αλφα. Άντε. Είναι από πόνο. Είναι ένα αλφα. Είναι άμανα μου. Είναι αυτό το αλφα. Συμβολίζει κάτι για σένα, το αλφα? Όχι. Ναι, συμβολίζει βέβαια. Λες, δεν το έχω κάνει να συμβολίζει τίποτα. Όχι, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό θέλω να μάθω. Τι συμβολίζει? Συμβολίζει, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Νομίζω ότι η Tiffany θα συμφωνήσει κιόλας ότι όταν κάνεις τατουάζ, πολλές φορές δεν θέλεις να μοιράζεσαι το ότι μπορεί να συμβολίζει το οτιδήποτε για σένα. Μια, βλέπετε τι μας κάνει τώρα. Και εμένα θα με ρωτήσει τι είναι αρχικά στην πλάτη μου μετά, κατάλαβες. Σε ποια γλώσσα τα έχεις? Είναι προσωπικό θέμα το τατού. Είναι προσωπικό θέμα το. Ναι, αλλά άμα το κάνεις σε μέρος που φαίνεται και το βλέπουν όλοι, δεν έχει σημασία. Και τι πρέπει να ξέρουν? Είναι πάλι για σένα. Εντάξει, είναι πάλι για σένα. Γιατί είναι ωραίο να έχεις κάτι που δεν ξέρουν οι άλλοι τι σημαίνει, κατάλαβες. Κρύβει ένα μυστήριο.
Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι τα κορίτσια. Τα τατουάζ, οι περισσότεροι άνθρωποι τα κάνουν όταν είναι ευτυχισμένοι και χαρούμενοι ή σε μια δύσκολη στιγμή τη ζωή του. Και στις δύο. Και στις δύο. Και στη γεννητούρια, α πούμε, είναι πολύ λίγο. Πολλοί μπαμπάδες πάνω, ας πούμε, και γράφουν την ημερομηνία γέννηση. Χρήστα, εσύ πού έχεις τατουάζ, σε ποια σημεία? Έχω εδώ στην πλάτη μου. Στην πλάτη μου. Αν είναι πλάτη. Α, εκεί είναι. Πού πόνεσες περισσότερο, Χρήστα? Στο χέρι. Και στο χέρι. Που ήταν και πολύ μικρό το τατουάζ. Έχει ζέστη. Ναι. Μαγκάκι πόνεσαι. Δεν ξέρω κάτι. Παιδιά, η Ελεονόρα είναι καλά. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Λοιπόν, θέλω να συνεχίσουμε να σας λέω για το δώρο μας για μια ακόμα τελευταία φορά. Είναι πίσω από τον ΜΑΤ, εκεί πέρα, ο ηλεκτρονικός μας υπολογιστής. Βλέπετε και ένα χρονόμετρο. Είναι τα λεπτά που έχετε μέχρι να διεκδικήσετε τελειωτικά μέχρι την κλήρωση το δώρο μας. Το δώρο μας θα το κερδίσετε από το 9011-405-404 ή με και ενώ όνομα τεπώνυμο στο 54888. Είναι ένας επιτραπέζιος υπολογιστής.